Αύριο το βράδυ στις 9 στο Ξενία του Βόλου, στον ολόδροσο κήπο του, θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει συνεπάρει με την δικιά του πορεία ζωής και με την γραφή του πάρα πολλούς ανθρώπους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι ο κύριος Στέφανος Ξενάκης. Γεια σας κύριε Ξενάκη. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε μια πολύ καλή πρίκα που είναι τα δώρα σας για τους αναγνώστες, το δώρο 1 και δώρα 2. Και τώρα έρχεται το ναι, δηλαδή αυτά τα τρία γράμματα, λέω πόση αισιοδοξία κρύβουν μέσα τους, πόση θετική ενέργεια, έτσι. Και αυτό το βιβλίο αυτογνωσίας, το νέο βιβλίο αυτογνωσίας, γιατί και τα προηγούμενα στον ίδιο άξονα κινούνται, έχει ήδη αρχίσει και διδάσκεται σε αρκετά σχολεία. Φαντάζομαι ότι είναι εργαλείο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο ένα καλό μάθημα για τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θα είναι κυρίαρχο αύριο στο Βόλο, την άλλη Δευτέρα στα Τρίκαλα και την άλλη Τρίτη στα Γιάννενα. Θα δώσω και το πρόγραμμα για τις άλλες πόλεις. Ναι. Συνήθως τα βιβλία είναι οι αφορμές μου για να μιλάω στον κόσμο. Δεν συνηθίζω να μιλάω για τα βιβλία, απλώς μια αφορμή τα βιβλία. Μου αρέσει να μιλάω γύρω από πράγματα που συμβαίνουν σε όλους μας, αλλά πολλές φορές τα αφήνουμε και ξεγλιστρούν μέσα από τα χέρια μας. Είναι οι εμπειρίες μας, είναι οι αποτυχίες μας, είναι ο τρόπος που δεν τα καταφέραμε, είναι ο τρόπος που πονέσαμε, που νιώσαμε άσχημα και είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αν τα δουλέψουμε γίνονται ουσιαστικά η πρίκα μας. Δηλαδή τα λάθη μας, όπως έλεγε ένας πολύ φίλος μας, τα λάθη μας είναι η πείρα μας. Αυτό το οποίο λέμε τι είναι πείρα. Πήραν τα λάθη που αφαιθήκαμε να κάνουμε. Οπότε μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε και φυσικά παίρνουμε τα μαθήματα για να μην τα ξανακάνουμε. Δεν υπάρχει μια τέλεια ζωή γιατί είμαστε κομπιούτερ. Ακόμα και τα κομπιούτερ κλείνουν, ανοίγουν, έχουν ιούς, πόσο μάλλον και εμείς οι άνθρωποι. Οπότε η ζωή είναι πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, σηκώνομαι και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ότι δεν μπορούμε να αποφεύγουμε τα πεσήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να σηκωνόμαστε και κυρίως το χέρι το οποίο θα μας σηκώσει είναι το δικό μας το χέρι πρωτίστως. Κάποιος άλλος μπορεί να σε βοηθήσει να ανάψει τη μηχανή του αυτοκινήτου σου, αλλά αν δεν δημιουργήσει ουσιαστικά ενέργεια από μόνη της, ξαναμείνει λίγο παρακάτω. Οπότε όλα αυτά τα πραγματάκια, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά, δεν είναι στο σύστημα και γι' αυτό όπως αναφερθήκατε θέλουμε να μπουν και στα σχολεία και προσπαθούμε ο ένας να βοηθάμε τον άλλον, γιατί ξέρετε και η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και ένας από τους βασικούς λόγους που μας εδώ πέρα είναι η προσφορά. Να μπορούμε ο καθένας να μοιράζεται με τον άλλον τα όποια ταλέντα, δώρα, εμπειρίες έχει, γιατί πραγματικά στο τέλος αυτά μένουν. Τώρα, να σας πω, εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά το καταλαβαίνω εγώ γιατί φύση είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πώς θα πείσετε αυτόν που έχει φάει 10-15 μικρότερες ή μεγαλύτερες φαλιάρες στη ζωή του και λέει όχι, εγώ θα μείνω εδώ πεσμένο στο πάτωμα, δεν αντέχω να φάω άλλη. Που είναι τα βλέπει στραβά, που τα βλέπει δυσίωνα, σκοτεινά, που έχει μέσα του σκοτεινιά. Όχι γιατί γεννήθηκε σκοτεινός, κανένας δεν γεννιέται. Με ένα φως γεννιόμαστε όλοι, αλλά πώς θα τον πείσετε ότι πράγματι εμείς πρέπει να πατήσουμε το ένα χέρι κάτω και να σηκωθούμε και να δοκιμάσουμε και ας είναι και το επόμενο βήμα σφαλιάρα. Διάβαζα ένα βιβλίο πρόσφατα, τα πέντε πράγματα για το οποίο θα μετανιώσουμε περισσότερο όταν πεθάνουμε. Το είχε γράψει μια Αυστραλέζα νοσοκόμα, η οποία είχε την τύχη, να το πω έτσι, να είναι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν 4, 5, 6 μήνες ζωής να ζήσουν. Και έγραψε αυτό το βιβλίο, The Top 5 Regrets of the Dying, τα 5 πράγματα που θα μετανιώσουμε πιο πολύ πριν πεθάνουμε. Και τα 5 πράγματα, και τα 5, 5 στα 5 είναι πράγματα που δεν κάναμε. Είναι όλα αυτά πράγματα που θέλαμε να κάναμε και φοβηθήκαμε να τα κάνουμε. Είναι τα συναισθήματα που θέλαμε να εκδηλώσουμε και ντραπήκαμε να τα εκδηλώσουμε. Είναι αυτές οι προσπάθειες μετά από το πέσιμο που θέλαμε να σηκωθούμε, αλλά γκρινιάζαμε και είπαμε πω από τώρα φταίει ο Μητσοτάκης, πριν έφταιγε ο Τσίπρας, μεθαύριο θα φταίει κάποιος άλλος, ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Και τελικά τα 5 στα 5 από τα πράγματα τα οποία μετανιώνει μελοθάνατη είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν κάνανε. Οπότε πραγματικά θα μετανιώσουμε. Άρα, για αυτά τα οποία... κανείς τους δεν είπε για αυτά που έκανα. Ή εν πάση περιπτώσει ήταν
μειοψηφική αυτή η απάντηση. Έτσι. Δεν, γιατί τελικά θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Βέβαια. Όπως το λέτε, για έναν έρωτα που δεν εκφράσαμε, ακριβώς, για αυτό που δεν τολμήσαμε, για ένα ρίσκο που δεν πήραμε. Ναι. Ακριβώς, και ξέρετε, το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις το ρίσκο. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην πάρει το ρίσκο. Έλα, το μεγαλύτερο, ναι. Μας το έλεγε ένας από τους μέντορες που είχα, ο Ρόμπιν Σάρμα, μας το έλεγε ότι η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνος. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω και φοβάμαι, μην εκτεθώ, τι θα πούν οι άλλοι, μην κάνω λάθος, αυτό μαζεύεται το ένα πάνω στο άλλο και γίνεται πόνος. Είχα πάει πριν από κάποια χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, είχα δώσει μια ομιλία, μου είχε καλέσει ένα βιβλιοπωλείο και κάποια στιγμή το έλεγα αυτό το πράγμα. Λέω: η δράση που δεν γίνεται δράση, θα γίνει πόνος. Μαζεύεται, στο κάρετε γίνεται πόνος. Η κυρία που έχει το βιβλιοπωλείο μου λέει: αυτό πόνεσε πολύ. Λέω: γιατί σας πόνεσε πολύ? Το μου λέει, βαλούσε η ίδια, ε. Ακριβώς, και θα σας πω την ιστορία. 2-3 χρόνια ήθελα να κάνω ένα δεύτερο βιβλιοπωλείο, μου είπε, ένα παιδικό βιβλιοπωλείο που θα έχει ωραίους μαλακούς καναπέδες, μαξιλάρες για να έρχονται παιδιά, εκπαιδευτικοί γονείς να διαβάζουν παραμύθια κτλ. Και φυσικά να αγοράζουν. 3 χρόνια το πάλευα μέσα στο μυαλό μου, γιατί φοβόμουν ουσιαστικά να μην εκτεθώ. Αυτό είναι ουσιαστικά. Φόβος είναι πίσω από αυτό το πράγμα που το κάνουμε. Μέχρι που το έκανα ο ανταγωνιστής μου, και από εκείνη την ημέρα που το έκανα ο ανταγωνιστής μου, δεν έχω ξαναπεράσει από εκείνο το δρόμο ποτέ. Πονάω πάρα πολύ. Θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Και το είχα στο πρώτο το δώρο, δεν είναι και αυτό δικό μου. Το είχα διαβάσει σε ένα αμερικάνικο περιοδικό. Είχε γράψει ένας τύπος ότι ο ορισμός της κόλασης, την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτόν που θα μπορούσα να είχα γίνει. Το ξαναλέω γιατί είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Για πείτε το ξανά. Ο ορισμός της κόλασης, την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτόν που θα μπορούσα να είχα γίνει. Βάζω παρένθεση εγώ. Αν είχα ρισκάρει, αν είχα σηκωθεί, αν δεν είχα φοβηθεί, αν δεν είχα ανησυχήσει να μην εκτεθώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται, ξέρετε. Ούτε είπα και αυτά τα παιδικά συναισθήματα, ντροπή, θυμός, καμιά φορά ζήλια, τα έχουμε όλοι μας. Απλώς η δράση είναι αυτή που σε προχωράει μπροστά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η περίπτωση του Στέφανου Ξενάκη λέει πως είχε μια πολύ πετυχημένη και πολυετή διαδρομή. Δηλαδή δεν ήταν ένα παιδί των αποτυχιών στο δικό μας χώρο, στη διαφήμιση κυρίως. Ναι, έτσι. Βεβαίως. Εκεί ήταν η διαδρομή του η πετυχημένη. Το κλικ πώς έγινε? Γιατί δουλέψατε τόσο με τον εαυτό σας που αυτό πια, δεν θέλω να πω ότι βαρύγδουπη, γιατί ότι διδάσκεται πια σήμερα στους άλλους ανθρώπους, αλλά βαρύ, το μοιράζεστε βαρύ. Αυτό το πράγμα. Το μοιράζομαι ακριβώς όπως έτσι. Το λέτε, μου αρέσει να το μοιράζομαι. Από μικρός πάθαινα και μάθαινα. Δηλαδή, okay. Από μικρός είχα, γιατί ξέρετε, το πάθημα λέμε γίνεται μάθημα, δεν γίνεται πάντα μάθημα. Το πάθημα είναι δεδομένο. Το μάθημα είναι επιλογή. Όλοι θα πάθουμε, δεν θα μάθουμε όλοι. Είναι επιλογή το να μαθαίνω, γιατί κάθε φορά που παθαίνω, το σύμπαν, ο Θεός, σε οτιδήποτε πιστεύει κανείς. Εγώ προσωπικά πιστεύω υπάρχει ένας τέλειος αλγόριθμος εκεί πέρα έξω, ο οποίος λειτουργεί αλάνθαστα εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Κάποιοι το λέμε Θεό, κάποιοι το λέμε σύμπαν, κάποιοι το λέμε ενέργεια. Έρχεται στον καθένα μας να του δώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία έχει ανάγκη να πάρει η ψυχή του, η ύπαρξή του. Οπότε από πολύ νωρίς πάθαινα και μάθαινα, οπότε κάθε φορά που μου συμβαίνει. Όταν λέμε κάτι, από πολύ νωρίς, ας πούμε και πριν την ενηλικίωση, εσείς βάζετε και αυτά ως παθήματα. Βάζω και αυτά. Έχω αναμνήσεις από εκεί πέρα, έτσι αμυδρέσαμε να αναμνήσεις. Αλλά θυμάμαι στο Λύκειο, πρώτη Λυκείου, κάποια στιγμή, και είναι μέρες πραγματικά που έχουν στοιχειώσει τη ζωή μου. Ήμουν πάντα καλό στα μαθηματικά. Και κάποια στιγμή μας ζήτησε ο μαθηματικός να κάνω μια απόδειξη στη γεωμετρία. Μια πολύ δύσκολη απόδειξη. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρος ότι την είχα στο μυαλό μου τη λύση, αλλά φοβήθηκα, ντράπηκα, κόλωσα να το πούμε καθημερινά, να σηκώσω το χέρι μου. Μετά από λίγη ώρα μας αποκάλυψε τη λύση και ήταν ακριβώς η αυτό λύση που είχα στο μυαλό μου. Μάλιστα. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο πόνεσα. Δεν υπάρχει μία εβδομάδα ή, για να μην είμαι προβολικός, ένα μήνας από τότε στη ζωή μου που ήμουν 16, τώρα είμαι 53 στα 54, που να μην έχει περάσει στο μυαλό μου εκείνη η στοιχειωμένη εμπειρία που είχα στο μυαλό μου και σε όλη μου την ύπαρξη τη λύση, και πραγματικά φοβήθηκα να το πω και λέω αυτό το πράγμα δεν θέλω να το ξανακάνω και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να μην το ξανακάνει, να εμπνεύσω, να βοηθήσω, να μοιραστώ παίρνοντας, για να μην το κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Παίρνοντας και το ρίσκο του λάθους, δηλαδή αν δεν ήταν... Το μεγαλύτερο λάθος, ξέρετε, okay. Τελικά αυτό το οποίο με πόνεσε εμένα είναι ότι κόλωσα τελικά και τελικά δεν επιχείρησα να κάνω το λάθος, θα μπορούσε να ήταν λάθος.
Αλλά το μόνο λάθος τελικά, είχε πει ένας φίλος με ένα ωραίο, μήπως η λέξη λάθος είναι λάθος. Σωστά. Μήπως τελικά το μόνο λάθος είναι να απαξιώσω τον εαυτό μου, να φοβηθώ, να βγω στην ακινησία, στην αδράνεια, να πω τώρα γίνει το πόλεμο στην Ουκρανία. Πέρσι είχαμε τον COVID, πρόπερσι είχαμε την κρίση. Του χρόνου δεν ξέρω τι θα έχουμε. Οπότε τελικά κρύβεσαι πίσω από δικαιολογίες, οι οποίες μέρα με τη μέρα σου κλέβουν τη ζωή. Έτσι. Τώρα, να σας πω, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουν πάντα ή στις περισσότερες περιπτώσεις το καταφύγιο τους. Είναι το ασφαλές περιβάλλον των ενηλίκων, των γονιών, του σπιτιού. Όταν λοιπόν γυρνάτε και το λέτε αυτό, στη μάνα, στον πατέρα, δεν ξέρω σε ποιον το είπατε, το περιστατικό, ποια παρηγοριά σας έδωσαν? Το περιστατικό της πρώτης λυκείου εννοώ. Συνήθως, στο περιστατικό το δικό μου και σε κάθε περιστατικό, όλοι μας αναγνωρίζουμε τραύματα τα οποία έχουν προέλθει από την παιδική μας ηλικία, που είναι αντίστοιχα. Είναι κάποιο κορίτσι στο οποίο δεν είπαμε σ' αγαπώ, είναι κάποια επιχείρηση που αρνηθήκαμε, φοβηθήκαμε να στήσουμε, είναι το χέρι μας στο σχολείο το οποίο φοβηθήκαμε πραγματικά να σηκώσουμε, είναι κάποια στιγμή όταν κάποιος μας μίλησε λίγο απότομα, δεν απαντήσαμε, δεν βάλαμε τα όρια μας. Οπότε συνήθως σε αυτές τις ιστορίες ο άλλος δεν έχει να σου πει κάτι, μάλλον έχει να νιώσει κάτι αντίστοιχο το οποίο πόνεσε πάρα πολύ κάτι. Οπότε πολλές φορές ξεφυσάει, τον βλέπεις ότι πονάει και σου λέει, κάπως έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα ξεφυλίσουμε λίγο τα βιβλία, να δούμε τα εξώφυλλα. Ξεκινάμε με το δώρο. Το δώρο ήταν το πρώτο βιβλίο που νομίζω είναι στις 200.000 και πλέον τώρα. Είναι σε ένα... Κάπου 200.000. Νομίζω 200.000. Είναι σε ένα τρελό νούμερο. Έτσι. Και όπως βλέπετε έχει τον υπότιτλο «Ένα τετράδιο θαυμάτων». Έρχεται το δώρο 2 που έχει την ίδια θριαμβευτική πορεία και εκείνο, γιατί είναι η συνέχεια έτσι του δώρου. Και τώρα έρχεται το «Ναι». Έχει διαφοροποίηση στο περιεχόμενο του το «Ναι» που, όπως είπαμε, θα πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις παρουσιάσεις? Η απάντηση είναι ναι, το «Ναι» έχει διαφοροποίηση. Ενώ τα πρώτα δώρο και το δεύτερο είναι κάποιες μικρές καθημερινές ιστορίες, το «Ναι» είναι κάποιοι διάλογοι γύρω από κάποια θέματα, γύρω από τη ζωή, που γίνονται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπου ένας ρωτάει, ο άλλος απαντά και γίνονται κάποιες πολύ όμορφες και ουσιαστικές και πραγματικά ευκολοδιάβαστες συζητήσεις πίσω από θέματα τα οποία συνήθως είναι παρεξηγημένα. Ένα από τα θέματα, για παράδειγμα, είναι η επικοινωνία. Θεωρούμε ότι η επικοινωνία να μιλάει κάποιος ωραία, να στείνεται ωραία, να έχει το σωστό ηχόχρωμα, την σωστή εξωλεκτική επικοινωνία. Ενώ το σημαντικότερο στην επικοινωνία τελικά είναι να μάθω να ακούω. Και αυτό από το οποίο θεωρώ εγώ ότι πάσχει πάρα πολύ η επικοινωνία στις μέρες μας είναι ότι μιλάμε και δεν ακούμε. Και την ώρα που άλλος μιλάει, εγώ έχω στο μυαλό μου πώς θα απαντήσω. Άρα δεν ακούω αυτό που λέει. Και όπως έλεγε ένας πολύ ωραίος Ινδοαμερικάνος φιλόσοφος, ο Σατγκούρου, λέει: τσακωνόμαστε όχι επειδή διαφωνούμε. Τσακωνόμαστε επειδή δεν καταλαβαινόμαστε. Γιατί 9 στα 10, 8 στα 10 λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια, αλλά την ώρα που μιλάει κάποιος, εγώ σκέφτομαι τι θα απαντήσω. Την ώρα που μιλάω, εγώ σκέφτεται ο άλλος που θα απαντήσει. Οπότε τελικά δεν επικοινωνούμε. Και δεν τον ακούμε στην πραγματικότητα, δεν τον ακούμε, ναι. Όπως το λέτε στην πραγματικότητα. Οπότε είναι συζητήσεις. Εκεί που υπάρχει εγκατεστημένη διαφωνία, δηλαδή λες τα πολιτικά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που εκφράζει, για να μην πάμε στη Χρυσή Αυγή που είναι κάτι ακραίο, με αυτό που λέει ο Τάδε. Και ο Τάδε λέει με αυτό που λέει ο Δίνα. Ακριβώς. Και είμαστε εντυμένοι με κάποιες πεπιθήσεις που έχουμε και οι πεπιθήσεις τελικά είναι για να εξυπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτές. Δηλαδή σε μια ομιλία, παρότι ούτε πολιτικός είμαι, ούτε δηλαδή δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, έλεγα σε κάποιον ότι μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχε κάνει ο Τσίπρας τη συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία, γιατί πραγματικά αυτό έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ και η κίνηση που έκανε ο Μητσοτάκης, που έβαλε μια Δανέζα δημοσιογράφο στη θέση της, γιατί πραγματικά προσέβαλε πιθανόν και τη χώρα μας πίσω από κάποια πράγματα. Γιατί να πρέπει ο ένας να είναι ο καλός και ο άλλος να είναι ο κακός? Γιατί να πρέπει ο ένας να έχει δίκιο και ο άλλος άδικο? Το οποίο δεν είναι μόνο στην πολιτική. Μπορεί να είναι μεταξύ συζύγων, μπορεί να είναι εγώ με τα παιδιά μου, μπορεί να είμαι εγώ με τους συνεργάτες. Γιατί να μην έχουμε όλοι, καθένας έχει την αλήθεια τη δική του. Να γιατί να πω, πρέπει να βάφουμε τα πράγματα. Κάνατε πολιτική όταν ήσασταν στη διαφήμιση, δηλαδή είχατε αναλάβει καμπάνιες, βγάλατε συνθήματα, αυτά τα ωραία. Γιατί όχι. Τα συνθήματα που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν παραχθεί
στα εργαστήρια της διαφήμισης, έτσι. Εμείς ασχολούμασταν πιο πολύ με το κομμάτι media, δηλαδή με την επιλογή των μέσων, όχι με το δημιουργικό. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λέω, μπορεί να έτυχε. Μπορεί να είχατε έναν φίλο και να είπε, βγάλαμε ένα ωραίο σύνθημα, στήσε μου μια καμπάνια. Όχι. Okay. Λοιπόν, ακούστε τώρα, το ναι, να το δείξουμε ξανά, είναι φρέσκο βιβλίο, e-books και αυτό. Αύριο βράδυ στις 9, στον πολύ δροσερό κήπο του Ξενία, το λέω γιατί είναι η πρώτη δύσκολη μέρα αυτής της εβδομάδας. Είδατε ότι έχει ένα μίνι καύσωνα αυτή την εβδομάδα. Η επιλογή, παρότι έγινε από καιρό, σας δικαιώνει. Βάλατε τις ενέργειές σας τις καλές σε αυτή την ιστορία. Αύριο 9 η ώρα είστε στο Ξενία. Την άλλη εβδομάδα τώρα επιστρέφετε στην Θεσσαλία αρχικά, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Είστε στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, Δευτέρα 27, την επομένη στα Γιάννενα, στην Πυρσινέλα, είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, πάλι στις 7.30. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Με το καλό πολύ να ορίσετε. Γεια σας, κύριε Ξενάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ευχαριστώ. Αντάμωση. Να είστε καλά.